Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργακάκο, τον κύριο Περακάκη και τον κύριο Ξηδάκη για την επιλογή στο πρόσωπό μου να είμαι εγώ προπονητής στην ομάδα του Όφη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αρχικά επιστρέφω στην οικογένεια του Όφη μετά από 10 χρόνια περίπου και στη συνέχεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την πρόκληση που μου δίνεται η δυνατότητα να φέρω σε πέρας με την ομάδα γυναικών του Όφη, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, μια ομάδα η οποία την περασμένη χρονιά άφησε το στίγμα της στο πρωτάθλημα και έχουμε αυτή τη στιγμή την ευθύνη να κάνουμε κι εμείς ένα βήμα μπροστά σε αυτή την ομάδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά να έχουν καλή χρονιά με υγεία και να πραγματοποιήσουμε όσους στόχους βάλουμε. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες που θα ξεκινήσουμε σήμερα την προετοιμασία μας. Πιστεύω ότι φέτος θα αποδείξουμε ότι αξίζει ο Όφη να είναι στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και πιστεύω σε κάτι καλύτερο. Ανυπομονούσαμε να ξεκινήσουμε και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε για την προπόνηση και τους αγώνες. Εύχομαι υγεία και ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Καταρχάς, να έχουμε υγεία όλοι ομαδικώς, εντός και εκτός γηπέδου. Ο Όφη, όπως και πέρυσι και φέτος, θα παρουσιάσει ένα αρκετά δυναμικό σύνολο. Έχουμε ενισχυθεί αρκετά σε πάρα πολλές θέσεις. Το τεχνικό επιτελείο είναι δίπλα μας και υπό τις οδηγίες του προπονητή στοχεύουμε σε μια ακόμα πολύ καλή πορεία. Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, καινούρια ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι πάλι πίσω στην πατρίδα μου και συγκεκριμένα στον Όφη. Η ομάδα ξεκινάει με υψηλούς στόχους. Βασικά, πέρυσι τερμάτισε δεύτερη, οπότε ο πιο υψηλός στόχος είναι η πρωτιά. Δεν έχουμε οριοθετήσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Ελπίζω να έχουμε μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς πάνω απ' όλα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και για την Κρήτη.